Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση», στη δική σας εκπομπή, έτσι όπως έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια, να συζητάμε με καταξιωμένους ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση για θέματα καθημερινότητα, για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού. Κάνω αυτή την εισαγωγή σήμερα γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δύο κυρίες, κυρίες με κάπα κεφαλαίο θα πω, καταξιωμένες καταρχάς η κάθε μία στο χώρο δουλειά της και μέσα από την πορεία αυτή ήρθαν και πρόσφεραν εθελοντικά θα πω, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι και εθελοντισμός, τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και να πάω γρήγορα να σας παρουσιάσω, μιλάω για την κυρία Νίνα Βλάχου, μια γυναίκα, θα πω, δημοσιογράφος καταρχάς, με μια μακραίωνη πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας. Θα μπορούσες να πεις και αιώνια. Να μην την πω αιώνια. Εγώ τη λέω αιώνια. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η αγάπη σου, η πρώτη αγάπη. Και η παντοτινή. Και όλα τα άλλα στην πολύ πορεία. Ωραία ήταν αυτά που είπες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε επίσης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν φοράει ποτέ κομματικά καπέλα. Και αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Πάω και στην καλεσμένη μας, την αντιδήμαρχο, μια καταξιωμένη όμως ηθοποιό, καταρχάς θα πω, αντιδήμαρχο στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, για να μην μπερδευτούμε, την πολυπράγμων ηθοποιό, την κυρία Μέρι Γκλέση. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Βρίνα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι πριν ξεκινήσουμε με τις δύο κυρίες, όπως είδατε, να συζητήσουμε για τα θέματα καθημερινότητας, αθλητισμού, πολιτισμού, για όλα. Θα πάμε να πούμε τα νέα της περιφέρειας Αττικής, έτσι όπως έχουμε μάθει στο ξεκίνημά μας, να κάνουμε μία αναφορά στο τι έγινε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια Αττικής. Να πούμε λοιπόν ότι με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία μελέτης και κατασκευής του 11ου Δημοτικού και του 11ου Νηπιαγωγείου Εγάλεο, καθώς και του 1ου ΕΠΑΛ και του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Αργυρούπολης, όπου στα γραφεία της περιφέρειας υπεγράφησαν οι συμβάσεις ανάθεσης εκπόνησης μελετών προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής. Συνολικά, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί πάνω από 45 δράσεις σχολικών έργων και μελετών, με περισσότερα από 77 εκατομμύρια, και έχουν ως δικαιούχος της τις κτηριακές υποδομές σχεδόν σε πάρα πολλά σχολεία της Αττικής. Επίσης, ένα νέο κέντρο υγείας προστέθηκε στην Αττική με τα εγκαίνια της νέας δομής στον Δήμο Διονύσου, τα οποία έγιναν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και το Δήμο Διονύσου. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, πρέπει να πούμε ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, δημάρχων της Αττικής, αλλά και από όλη την Ελλάδα, κορυφαίων επιστημόνων από το χώρο της υγείας και πλήθους αυτοδιοικητικών, έγινε το 18ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του συνεδρίου Γιώργος Πατούλης, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του σε όλους τους συμμετέχοντες, επισήμανε μεταξύ άλλων πως η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού διαχρονικά έχει δείξει έμπρακτα με συγκεκριμένες δράσεις την ευαισθησία και τη σπουδή της σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της υγείας των πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Το σημερινό μας συνέδριο που ξεκινά είναι το 18ο συνέδριο μετά από 18 χρόνια από το 2005 που ξεκινήσαμε τότε το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο, και βεβαίως να πω ότι σήμερα έχουμε κοντά στους 200 δήμους σε όλη την Ελλάδα που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Και βέβαια να πούμε το καλωσόρισμα, γιατί ως καλωσόρισμα αυτή τη στιγμή παίρνω το λόγο,
σχετίζεται με τις δράσεις τις οποίες θα αναπτυχθούν σε αυτό το τριήμερο, με τις γνώσεις τις οποίες έχουν αποκομίσει σε κάθε επίπεδο τουλάχιστον της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες λειτουργήσαν στις τοπικές κοινωνίες επ' αφορμής και της πανδημίας, οι βέλτιστες πρακτικές που θα αποτελέσουν και δείγμα γραφής και για άλλους δήμους να τις εφαρμόσουν. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί πυλώνα διασφάλισης της διατήρησης της υγείας των πολιτών. Στόχος μας οι υγιείς κοινωνίες και ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας, τόνισε ο κύριος Πατούλης. Σε ένα φιλόξενο Δήμο, Βάρης Βούλατς Βουλιαγμένης, που εφόσον ξέρετε, η υγεία είναι συνυφασμένη και με τον τόπο κατοικής. Δεν λέμε ότι όλοι οι τόποι και σε όλη τη χώρα μας και βεβαίως στην Αττική μας δεν είναι όμορφοι, έχουν ιδιαίτερες ομορφιές, αλλά θέλαμε να δώσουμε και το στίγμα πώς ακριβώς θέλουμε να δημιουργήσουμε τις πόλεις με ευεξία. Και ο ήλιος, η θάλασσα, οι ανοιχτοί ορίζοντες, όλα αυτά σε έναν φιλόξενο Δήμο είναι ένα καλό παράδειγμα. Και επειδή θέλουμε όλη η Αττική να είναι ένα καλό παράδειγμα, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Καλωσορίζοντας τους συνέδρους στη Βούλα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος συνεχάρη τον Πρόεδρο του Συνεδρίου και Περιφερειάρχη Αττικής για το έργο του, υπογραμμίζοντας και αυτός με τη σειρά του τη σημασία της ενίσχυσης και ενδυνάμωσης δράσεων που σχετίζονται με τη διασφάλιση της υγείας και της ευζοίας της πόλης. Η επίτευξη του στόχου των υγιών πόλεων είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολύ και επίπεδη δράση. Ξεκινάει από τη διασφάλιση των βασικών παροχών στον τομέα της ατομικής υγείας και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ, δηλαδή της θεσμικής εκπροσώπησης της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, να αναλάβουν οι Δήμοι ένα σημαντικό μέρος της λειτουργίας του δικτύου των κέντρων υγείας. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ευχαρίστησε προσωπικά τον Γιώργο Πατούλη, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι περιφερειάρχες συνέβαλαν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση και διαχείριση της πανδημίας, ενώ αναφέρθηκε και στη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής στον τομέα της ενίσχυσης του εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Αττικής. Και οι δομές που αναπτύσσονται από την περιφέρεια και από τους Δήμους είναι δομές που ήδη με το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο είχε υπάρξει για την πρωτοβάθμια, μπορούν να έχουν συνέργειες στο κομμάτι των ήδη φυσταμένων δομών και ήδη με μια ομάδα με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Πατούλη εκπονούμε ένα πρόγραμμα ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αυτές οι δομές και οι περιφέρειες και οι Δήμοι να έχουν περισσότερο ενεργό ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα κέντρα υγείας. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επαφή. Την κεντρική ομιλία κατά την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα νέα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες για την αντιμετώπιση αλλά και ανίχνευση των πανδημιών, ενώ κάλεσε αυτοδιοίκηση, πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να επενδύσουν στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και την γνώση των πολιτών, όπως και στην ενθάρρυνση του εθελοντισμού με εντυμότητα και ειλικρίνεια, προκειμένου να περάσουμε τη γέφυρα της αμφισβήτησης, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ήρθα εδώ ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενός δικτύου για υγιείς πόλεις, που είναι το μέλλον μας, να σας πω δύο λόγια για την πανδημία, λίγα λόγια. Κάποια από αυτά που τώρα είναι νομίζω σημαντικά να ακουστούν, να τα ακούσει ο κόσμος και να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα που θα αφορά και άλλες πτυχές της ζωής μας και της υγείας μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κύριος Πατούλης βράβευσε Δήμους και εκπροσώπους Δήμων για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών της πόλης τους στην καμπάνια «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια», αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή των προγραμμάτων και μάλιστα με δράσεις που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία για την ορθή ενημέρωση των παιδιών που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου. Καταρχάς, αυτό που επιφυλάσσει είναι να εντρεωθεί στη συνείδηση του κάθε πολίτη ότι η υγεία δεν ξεκινάει από το να θεραπεύσει την ασθένεια όταν έρθει, αλλά από το να διατηρήσει την υγεία στον οργανισμό του, σωματικά και ψυχικά. Αυτό έχει άμεση σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την ενημέρωση, με το προσυπτωματικό έλεγχο και υπό αυτή την έννοια εμείς μετά από 18 χρόνια της λειτουργίας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του ΕΔΙΠΗ, που είναι ο πιστοποιημένος οργανισμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δίνει αυτή την πληροφόρηση, δίνει αυτή την ενημέρωση στον κάθε πολίτη και αυτή πιστεύω να γίνει
και η μεγάλη παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια, ώστε να έχουμε πολλούς υγιείς ανθρώπους και βεβαίως μέσα από τη φροντίδα του σώματός του, της ψυχής του, αλλά και μια πολιτεία η οποία να ενσκύψει σε όλα αυτά, και αυτό νομίζω θα αναδειχθεί και στο 18ο συνέδριο του ΕΔΥΠΗ. Όπως πάντα, ο Γιώργος ο Πατούλης μαζί με τους συνεργάτες τους οργάνωσαν το καλύτερο συνέδριο. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία τελετή, σεμνή, σοβαρή, έδωσε τα βραβεία εκεί που έπρεπε στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν όλο αυτό το διάστημα, και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και στους δημάρχους, και θεωρώ ότι ο Γιώργος όπως πάντα κάνει μεγάλες επιτυχίες. Η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια βοήθησε πάρα πολύ και οι Δήμοι βοήθησαν, γιατί τα αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Με μεγάλη χαρά είμαστε στο 18ο συνέδριο του δικτύου, που δείχνει την ευαισθησία που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικώς στην περίοδο της πανδημίας ήταν πολύ σημαντική η συνεργασία η οποία υπήρχε και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες, τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε δράσεις οι οποίες γίναν. Και από εδώ και πέρα εγκαινιάζουμε μια στενή συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και με το Δίκτυο και με τους Δήμους, διότι πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό την υγεία πρέπει να την περνάμε και μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση» με τις δύο καλεσμένες μας από την αυτοδιοίκηση. Μπορώ να πω κάτι, κύριε. Ναι. Τι ωραία που τα κάνει η περιφέρεια όλα αυτά. Τι φοβερές εκδηλώσεις, και εμάς μας βοηθάει τους Δήμους, έτσι. Θα τα πούμε, κυρία Βλάχου, αμέσως. Θα πάμε. Να τα λέμε γρήγορα. Να επιστρέψουμε λίγο στη ροή μας και θα τα πάμε. Ωραία. Είδατε ότι έκανε εισαγωγή μόνη της, κυρία Βλάχου, η οποία είναι χήμαρος, εξάλλου δημοσιογράφος. Γνωρίζει το επάγγελμα καλύτερα από ό,τι. Λόγω επαγγελματικής διαστροφής. Γι' αυτό είπα. Κυρία Βλάχου, μια και πήρατε το λόγο έτσι πολύ όμορφα και ξεκινήσατε με την περιφέρεια Αττικής. Ναι. Εσείς είχατε να ξεκινήσουμε με τις πολιτιστικές σας δράσεις. Θα ξεκινήσουμε, αλλά και εγώ θα ήθελα να κάνω ένα είδος προλόγου. Βεβαίως. Γιατί επιμένω στην περιφέρεια, μας βοηθάει όλους τους Δήμους και μάλιστα και εμένα στον πολιτισμό φέτος με στήριξε αρκετά, μας έδωσε κάποιες παραστάσεις τονώνοντας και μας και οικονομικά ακόμα. Και γενικά ο κ. Πατούλης είναι πάντα στο πλευρό μας. Εγώ υπόχρεη. Ο κύριος Πατούλης πρέπει να πω ότι έχει κάνει πάρα πολλά, όχι μόνο στον πολιτισμό, αλλά και στο θέμα της υγείας. Βέβαια. Γιατί έχει, αν μη τι άλλο, στηρίξει πάρα πολλά νοσοκομεία στην Αττική. Μην ξεχνάμε είτε αφορά μηχανήματα, γιατρών. Σίγουρα, αλλά ξέρετε, τώρα μου βγαίνει και ένας ενικός, αλλά θα κρατήσω τον πληθυντικό. Όχι, καλύτερα να βγει αυτός ο ενικός για γιατί να σπάσει πιο... λίγο αυτό το πρωτόκολλο. Το λέω αυτό γιατί και με τις δύο κυρίες είμαστε φίλες. Να μιλήσω και εγώ σαν και Ηράκλειο. Τώρα πάω στο... Σαν Ηράκλειο, ναι, σαν το θέμα του κύριου Πατούλη. Πάμε για τον κύριο Πατούλη. Για τον κύριο Πατούλη, ναι. Μια που πραγματικά... Πραγματικά και εμάς μας βοηθάει πολύ. Είναι κοντά στον δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Νίκο Μπάμπαλο. Προσπαθεί να στηρίξει τους πάντες. Και στον πολιτισμό, ό,τι μπορεί να μας προσφέρει, το κάνει. Πραγματικά, είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε δίπλα μας. Ναι, ναι. Και να είναι και γερός. Μέχρι και ένα αυτοκίνητο μας χάρισε, ή ακόμποστ. Δηλαδή, ό,τι μπορεί κάνει. Είναι πραγματικά, με το χέρι στην καρδιά, εξαιρετικός. Θεωρώ ότι ο κύριος Πατούλης, λόγω της εμπειρίας του ως αυτοδιοικητικός προερχόμενος πρώην δήμαρχος, είναι πολύ πιο κοντά αυτή τη στιγμή και όχι μόνο στους δικούς σας Δήμους, πρέπει να πω ότι είναι στο σύνολο. Σε όλη την περιφέρεια. Σε όλη την περιφέρεια και ακίνητος, έτσι. Και όχι εγώ, μόνο. Ναι, ναι, παιδιά, ναι. Θαυμάζω τον τρόπο του, ο οποίος είναι χωρίς να σταματάει. Πάμε όμως τώρα στα καθ' εμάς. Ναι. Πάμε λοιπόν, κυρία Βλάχου, με. Νίνα θα πω τώα, έτσι. Νίνα Ασπασία. Νίνα Ασπασία, όχι, μην το ξεχάσω. Η Ασπασία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση τον 5ο αιώνα π.Χ. Διότι, όπως ξέρεις, πρώτη γυναίκα. Βέβαια. Η πρώτη γυναίκα. Ήταν η σύμβουλος του Περικλέους. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή λοιπόν ο πολιτισμός είναι το Α και το Ω, κατά τη δική μου πάντα άποψη, στην αυτοδιοίκηση, και επειδή ο πρώτος βαθμός για μένα πιστεύω είναι. Το πρώτο κύμα που ο κόσμος έρχεται σε επαφή. Έτσι. Με την, ας πούμε, εξουσία. Έτσι.
Και μετά πάμε στην περιφέρεια, μετά πάμε στο κεντρικό κάρτο. Πάμε όμως τώρα με όλα αυτά τα ωραία που είδαμε να στην κάνετε στην Κηφισιά, γιατί είχατε τις εκδηλώσεις και το Φεστιβάλ Κηφισιάς το 2022, αλλά και τα Μενάντρια 2022. Και πολλά που θα ακολουθήσουν. Το θέμα είναι πάντως ένα, ότι όλοι και η προκάτοχός μου και η άλλη προκάτοχοι κάναν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς υπήρξε αυτή η κοινωνική απομόνωση, η αναγκαστική κοινωνική απομόνωσή μας λόγω του κορονοϊού, λόγω COVID. Οπότε εμείς φέτος είχαμε αυτή τη δυνατότητα να ανοίξουμε και ο κόσμος διψούσε πραγματικά να έρθει να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, όχι ακριβώς γιατί είχαμε και τις προφυλάξεις μας, αλλά να είμαστε όλοι μαζί. Και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα, ευτυχώς δόξα ο Θεός, να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, ανοιχτές εκδηλώσεις, χωρίς να υπάρξει και κανένα πρόβλημα υγείας, ευτυχώς. Και φυσικά ο κόσμος το απόλαυσε. Δηλαδή, για να σε δώσω να καταλάβεις, να σε πω και εγώ Φωτεινή, με το μικρό όνομα, Φωτεινή μου, φέτος κάναμε Ιούνιο-Ιούλιο το φεστιβάλ 21 εκδηλώσεις και 32 μενάντρια, δηλαδή 53 εκδηλώσεις, όπου ήταν πάντοτε το έθριο ή όποιο σημείο, γιατί ήταν απάκρους άκρο του Δήμου μας, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Εκάλη και σε γήπεδα και σε διάφορα πάρκα και όλα αυτά, ήταν πάντοτε πλημμυρισμένα από κόσμο. Και αυτό μας έκανε να χαρούμε πάρα πολύ. Την πρωτοβουλία αυτή για να γίνουν όλα έτσι ανοιχτά, βέβαια, την είχε ο Δήμαρχός μας, ο Γιώργος Οθωμάκος, ο οποίος θέλησε να βοηθήσουμε τον κόσμο και εμείς πήραμε αμέσως το μήνυμα και το κάναμε. Και αυτό ήταν κάτι το καταπληκτικό. Να μας λέει ο κόσμος και να μας λέει: σας ευχαριστούμε. Δηλαδή, ήταν τόσο ορμένθητα τα συναισθήματα που μας συγκινούσαν βαθύτερα. Να πάρουμε μια μικρή γεύση από τα Μενάνδρια. Να πάρουμε, βέβαια. Έχουμε. Βεβαίως. Παίρνουμε, λοιπόν. Εδώ έχουμε τον μικρό, τον τεράστιο πιανίστα, ο οποίος είναι μόλις 10 ετών, το Στέλιο Κερασίδη, ο οποίος ήρθε και έπαιξε, είναι και συνθέτης. Έπαιξε κλασική, βέβαια, μουσική. Είναι ο νέος Μότσαρτ, ας πούμε. Έχει βραβευθεί, έχει φτάσει μέχρι το Βατικανό η φήμη του να βραβευθεί και είναι ίσως και ο πρώτος πιο μικρός σολίστας, ο οποίος εμφανίστηκε στο Ηρώδιο, δίπλα από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Ένα παιδί θαύμα πραγματικό και ένα τόσο απλό παιδάκι. Ωραία. Να πάμε λίγο και στο Ηράκλειο. Θα επανέλθουμε. Δηλαδή, να σας ξαναβώ, βεβαίως. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στο. Να πάμε και στο Ηράκλειο και να επανέλθουμε. Εντάξει. Πάμε στις δικές σας. Ήρθε εδώ με τη λήξη του φετινού κεντρικού πολιτιστικού φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Τα Ηράκλεια. Ποια ήταν η αποδοχή που είχατε μετά από όλο αυτό που ζήσαμε τα δύο χρόνια? Να πω και τον τίτλο. Ναι. Τα Ηράκλεια 2022, από τη Μικρασία του χθες στην Ελλάδα του σήμερα. Ήταν γύρω στις 20 εκδηλώσεις, έτσι, με θέατρο, με φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Βορείων Προαστίων. Συμμετείχαν πάρα πολλοί δήμοι και τους ευχαριστώ όλους. Τις θεατρικές σκηνές, τις δικές μας, τις δύο θεατρικές σκηνές του Τμήματος Πολιτισμού, όπου είναι η Ελευθερίας Πράξης και Βάσο Παπαθεοδόρου Μελίτση. Είναι το Ελευθερίας, είναι το δικό, όχι. Είναι του Τμήματος Πολιτισμού, δηλαδή που αυτή τη στιγμή έχω την τιμή και μου έχει δώσει ο Δήμαρχος την τιμή να κατέχω αυτό το ρόλο. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, αν θέλετε να σχολιάσουμε. Αυτές είναι από τις επισκέψεις που κάνατε στα πλαίσια του πολιτισμού στο Πλανητάριο. Είχαμε το Πλανητάριο, το παιδικό. Να γυρίσουμε λίγο, κυρία Μαντέλη. Όπου πραγματικά είχε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά παιδικά, πάρα πολλά παιδικά. Παραδοσιακό παιχνίδι, με όλα τα σχολεία συμμετοχή. Ο κόσμος τρέχει, το θέλει, το υποστηρίζει και λέει κάντε κι άλλα, κάντε κι άλλα. Μια ζωή, αυτό είναι κάτι διαχρονικό, παλαιότερα. Εδώ σας βλέπουμε τον κύριο Κονιτόπουλο, ή εγώ κάνω λάθος. Ναι, παλαιότερα, ήταν αλλιώτικα τα πράγματα, όμως πάντα όλοι θέλαν τον πολιτισμό. Και επειδή για μας ο πολιτισμός είναι στάση ζωής και ό,τι και να κάνουμε είναι πολιτισμός και οι άνθρωποι το αγκαλιάζουν.
Τώρα έχουν κάποιες δυσκολίες. Τώρα δεν έχουν τα οικονομικά, είναι περίεργα. Στριμωγμένος ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό το δωρεάν που δίνουμε σε όλες τις πλατείες όπου μπορούμε. Θέατρο, συναυλίες, εκδηλώσεις. Ακόμα θέλω να πω ότι είχα τη μεγάλη χαρά να συνεργαστώ με δύο ομάδες από την Κωνσταντινούπολη. Η μία ομάδα είναι η Ρωμιών Πράξης, η εθελοντική ομάδα, με πάρα πολύ κόσμο και πολύ σπουδαία ομάδα, με την κυρία Κόβη, η οποία έτσι ηγείται της ομάδας αυτής. Και 67 χρόνια κάνουν παραστάσεις, εκδηλώσεις με τα κατεστραμμένα σπίτια της πόλης για τα Σεπτεμβριανά. Ευαισθητοποιούν τον κόσμο, μας το θυμίζουν με εκδόσεις, με παρουσιάσεις σε διάφορα μέρη. Τιμήσανε το Δήμο μας και ήρθανε. Να ρωτήσω... Και ακόμα να πω και την Κωνσταντινούπολη, ναι, πάλι, γιατί να σταθώ στους δύο. Είναι και ο σύνδεσμος των Κεντρικιάδων με την κυρία Όλγα Μαράτου Χάρτμαν και με μια ομάδα που έπαιξε εκπληκτικό, όχι έργο της πόλης βεβαίως, αλλά Τσέχοφ. Άνθρωπος και λόγος. Γελάσαμε πάρα πολύ. Εκπληκτική ομάδα, με πολύ σπουδαία δουλειά και ζητάει και κόσμο. Νίνα μου, να προχωρήσουμε λίγο στα Μενάδρια, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι και εμείς, άσε με να μιλήσω λίγο, θα ήθελα να πω ότι και εμείς είχαμε δωρεάν όλες τις εκδηλώσεις και κάποιες που δεν ήταν δωρεάν είχαν κάποιο σκοπό. Δηλαδή, ήρθαν και έπαιξαν το θέατρο θέαμα που είναι σε καροτσάκια. Το έχουμε. Ναι, και αυτό βάλαμε ένα υποτυπώδες εισιτήριο και τα προσφέραμε στο σύλλογό τους. Επίσης, βάλαμε, ο Γιώργος Χατζινάσιος μας έφερε ένα CD και μας το έκανε δώρο, στο οποίο μελοποιεί τον Ιάκωβο Καμπανέλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού φέτος έχει θεσπίσει τη χρονιά ως για τα 100 χρόνια Ιάκωβου Καμπανέλη. Και αυτό επίσης, το CD, το δώσαμε σε μία μικρή τιμή, όπου βοηθάμε μία καταπληκτική παιδική βιβλιοθήκη που υπάρχει στην Ερυθρέα, τη SEARCH. Εδώ βλέπουμε ακόμη φωτογραφίες, ναι, ναι, από το, να, αυτό, το θέατρο αυτό θέαμα. Πούμε, ναι, ναι, που έξανε τους Στράδες. Τη στιγμή που λέμε, ναι, για Καμπανέλη, ανέβασε η θεατρική ομάδα Ελευθερίας Πράξης. Και εμάς, το θέατρο Πρόβα ανέβασε, ναι, 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 τα 4 πόδια του τραπεζιού. Εμάς είναι η ομάδα η ερεστεχνική του Δήμου, ναι, μας, και εμάς, αλλά και επαγγελματική, και η οποία ανέβασε το γράμμα στον Ορέστη. Ωραία, του Ιάκωβου Καμπανέλη. Εκπληκτική δουλειά. Και επίσης, μισό λεπτό, καλός είναι ο διάλογος, μου αρέσει καλύτερα που το κάνουμε. Γιατί είναι και καλύτερα από το, βέβαια, να μονολογούμε κάθε μία. Δεν είναι μονόλογος. Όπου λοιπόν, ναι, κάναμε επίσης μια καταπληκτική παράσταση, η οποία ήταν για το σπίτι του ηθοποιού, είχε έρθει και η Ανεφόνσου, δηλαδή βάλαμε και εκεί ένα υποτυπώδες εισιτήριο. Θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά, γιατί προσπαθούμε να βοηθήσουμε συγχρόνως, να κάνουμε και λίγο, να δείξουμε την ανθρωπιά μας απέναντι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι. Επειδή αναφέρθηκες λίγο στο συναυλία με τον Χατζινάσιο, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Ευκαιρία, το λέω γιατί μια και το αναφέρουμε, ναι, ναι, να έχουμε και την εικόνα. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε 53 εκδηλώσεις και εσείς είχατε 20, οπότε γι' αυτό ίσως μιλάω λίγο περισσότερο και συγγνώμη. Και ακόμα, αλλά θα πούμε, θα, ναι, συνεχίσουμε, θα δεν πούμε, τελειώνουμε. Εδώ θα μιλάμε. Εξάλλου, εδώ είμαστε για να κάνουμε έναν διάλογο και να δείξουμε ο κάθε Δήμος τι έκανε, ναι, και τι έδωσε. Εξάλλου είναι κοινό. Θέλω να πω ακόμα ότι σαν ιδέα του Δημάρχου μας, του κ. Νίκου Μπάμπαλου, αφιερώσαμε όλα τα Ηράκλεια στην Κυβωτό του Κόσμου και στα παιδιά. Και κάναμε έτσι και αντίστοιχη εκδήλωση. Εμείς το κάναμε αυτό πέρσι στους Πυρόπληκτους της Κηφισιάς. Είχαμε αφιερώσει όλα τα Μενάνδρια, που ήταν η προηγούμενη πρόεδρος, η κυρία Λίλα Παπαδημήτρου. Καταπληκτική. Ναι, 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 πολύ, ναι, πάρα πολύ. Πάμε να δούμε, εδώ είναι από την εκδήλωση, από τη συναυλία που είχε και ο Χατζινάσιος. Ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο οποίος εμφανίστηκε, ας πούμε, με δύο παιδιά εξαιρετικά. Η μία είναι η κόρη του. Ναι, όχι, η κόρη του ήταν η έκπληξη της βραδιάς, η Μαργαρίτα, η οποία κάνει καριέρα στην Αμερική και μάλιστα πολύ καλή καριέρα, σαν Μαργκό. Ήταν μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις δύο πιάνα με ουρά και από τη μία να κάθεται ο πατέρας και από την άλλη η κόρη και να... Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, αλλά εκείνο το οποίο ήταν το πιο συγκινητικό ήταν η βραδιά που ήρθε η Κάτια Δανδουλάκη με το θέατρο, με το Γυάλινο Κόσμο. Εκεί στο Γυάλινο Κόσμο, εγώ όταν ήμουν πρόεδρος πάλι, γιατί υπήρξα και πάλι πρόεδρος πολιτισμού, αλλά όταν ακόμα δεν ήταν ο Βικέλλας, αυτό το τεράστιο, αυτός ο γίγαντας που έχεις από κάτω από σε ένα 150 άτομα, ήταν πιο μικρό,
Και είχα φέρει πάλι ένα θεσμό, επειδή ο Νίκος Κούρκουλος έζησε 20 χρόνια στην Κηφισιά, στο πλευρό της Μαριάννας Λάτση, της συντρόφου του, είχα θεσπίσει όταν έφυγε ένα βραβείο στο όνομά του, Νίκος Κούρκουλος. Φέτος λοιπόν ήρθε η Μαριάννα Λάτση μαζί με το γιο της, τον Φίλιππο, και έδωσαν το βραβείο γιατί είχαμε επιλέξει με την επιτροπή που έχουμε την Κάτια Δανδουλάκη να το πάρει αυτό το βραβείο. Ήταν η πιο συγκινητική. Θα βλέπετε, ήταν και ο κύριος Πατούλης, όπως βλέπετε εδώ, ο δημαρχός μας, ο κύριος Μάρκος, και η Λίλα η Παπαδημητρίου στην άκρη, και η Μαριάννα. Και έδωσε αυτό το βραβείο η Μαριάννα, η οποία, παιδιά, τα μάτια της ήταν γεμάτα από δάκρυα. Γιατί είναι μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις ότι ένας άνθρωπος που πράγματι έδωσε τόσα πολλά στο θέατρο, όπως ήταν ο Νίκος Κούρκουλος, εγώ και τον είχα γνωρίσει και του είχα κάνει και συνεντεύξεις. Ναι. Έτσι. Τι λέτε, κυρία Μπρίνα? Ναι. Εγώ σας παρακολουθώ, έτσι. Και είναι ωραίο που κάνω αυτό το διάλογο. Και τις δύο κυρίες. Πάμε όμως σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αλλά εσείς... Επιστρέψαμε εδώ στο Blue Sky στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση». Εννοείται ότι όσο ήμασταν σε διάλειμμα, εμείς εδώ με τις δύο αγαπητές φίλες δεν σταματήσαμε να μιλάμε για τα θέματα και τις δράσεις που έχουν κάνει η κάθε μία στο Δήμο της και η κυρία Μήπως Νίνα. Μήπως και εσείς Βλάχου. Κάνετε λίγες δράσεις, κυρία Βρίνα. είσαστε. Και η κυρία Μέρη Γκλέση. Ναι, είμαι κι εγώ με την αυτοδιοίκηση, έχω μια αγάπη. Βέβαια. Προέρχομαι από εκεί. Να πάμε, Μέρη μου, στα δικά σας, γιατί 100 χρόνια της Μικράς Ασίας, αφιερωμένα όλοι οι δήμοι, η περιφέρεια, η πάντες, η εκκλησία. Είχαμε μια καταπληκτική εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο και στο Ηρώδιο. Εδώ, αν μου επιτρέπεις, βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλήσει στην Θεσσαλονίκη και από πίσω τι έγραφε? Δεν ξεχνάμε ποτέ για τη Μικρά Ασία. Δηλαδή, ο ίδιος ο πρωθυπουργός... Οι πατρίδες, η αγάπη όλων μας. Εκεί έδωσε έμφαση. Και όλοι μας έτσι πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, πάμε στα έτσι μια γρήγορη Δύο μόνο κουβεντούλες για τα Ηράκλεια. Mm-hmm. Γιατί είπα για τις δύο ομάδες από την πόλη, από τους όμορους δήμους Βορείων Προαστίων, Βόρειο Τομέα. Θέλω να πω λοιπόν... Συμμετείχατε στη συναυλία που έγινε με χορευτικά του Δήμου. Ναι, από το Δήμο μας, ναι. Αυτό που έγινε για τα 100 χρόνια της Μικράς Ασίας. Και τα δύο. Με την Μητρόπολη Νέας Ιωνίας. Ακριβώς. Και στο Ηρώδιο, αλλά και στο Καλλιμάρμαρο είχαμε συμμετοχή. Με δικές μας εκκλησίες. Πρέπει να πω ότι ήταν καταπληκτικά οι σύλλογοι που είχαν την Ποντιακή και από τη Μικρά Ασία με πολύ ωραία χορευτικά εκεί. Όμως, να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι δεν ξέρω, ολοκληρώθηκε και το νέο σας πολιτιστικό κέντρο. Ναι, ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται. Ναι, είναι ένα πολύ πολύ σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο στο κέντρο της πόλης. Στο πνεύμα να εκεί στο 216. Έχουμε μια φωτογραφία, κάποιες φωτογραφίες από το κέντρο. Αυτό είναι το νέο σας κτίριο. Ναι, φτιάχνεται. Το οποίο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μπάμπαλος, θα είναι υπερσύγχρονο. Όπως σας είπα ακριβώς. Τα πιο ωραία πολιτιστικά κέντρα. Και θα έχει και πράγματα μέσα τα οποία δεν θα βρίσκονται αλλού. Δεν μπορώ να τα πω. Τι είναι αυτά, για πέστε μας, τι μυστικά είναι αυτά. Δεν θα τα πει. Δίνα μου, δεν θα τα πει, ακόμα και σαν δημοσιογράφος, αν έχεις την περιέργεια. Δεν θα το πει. Αλλά να πω ότι και εμείς πρόκειται να φτιάξουμε πολιτιστικό κέντρο μεγαλύτερο, γιατί στεγαζόμαστε, όπως ξέρετε, στο Δήμο Κηφισιάς και έχουμε το ωραίο αίθριο, το βασικό μας, αλλά όχι ότι δεν πηγαίνουμε σε άλλα. Όμως και εμείς προετοιμάζουμε, υπάρχει μια πρόταση, και εγώ μυστικό το έχω, δεν θέλω να το πω και πολύ, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι γίνεται κάτι τέτοιο, μια προσπάθεια. Έχουν βρεθεί και κάποια οικόπεδα τα οποία θα μας δοθούν. Και έχουμε φιλοξενήσει και το δικό σας δήμαρχο εδώ, τον κύριο Θωμάκο, ο οποίος έχει κάνει αναφορά σε ό,τι ακριβώς έχει υλοποιήσει και στις δράσεις και στα πάντα. Όπως και ο κύριος Μπάμπαλος. Και ξέρω ότι ο κύριος Μπάμπαλος είναι και πάρα πολύ φίλος με τον κύριο Θωμάκο. Είναι μαζί από την ΟΝΕΔ, νομίζω. Ναι. Παλιά. Αλλά θέλω να πω... Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Νίκος Μαύρος έχει πολύ καλές σχέσεις. Εγώ θα πω ότι οι διαδημοτικές δράσεις κάποιες φορές είναι καλές. Γιατί μπορούν να συμβάλλουν και στην ανταλλαγή σκέψεων, θέσεων, προτάσεων. Και γενικά ο κόσμος μπορεί να γνωρίζει πράγματα και άλλους δήμους. Και ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο. Αυτό που είπαμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να φοράει κομματικά
καπέλα. Θα μου αφήσει να πω μια κουβέντα. Από όλους. Ναι, παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Από όλους τους χώρους. Φυσικά. Ναι, θα πω λοιπόν. Και εμείς κάναμε για τους Αρμένιους. Για τον... και για τους... Πάμε για τους Αρμένιους με το Ηράκλειο και επιστρέφουμε αλλά, για τους Αρμένιους. Αλλά, σύμφωνοι. Για τον πολιτιστικό εκπαιδευτικό σωματείο Χάμζα Καΐν. Το οποίο είναι, είναι το, των Αρμενίων, είναι κάτι καταπληκτικό. Συμμετείχαν οι άνθρωποι στα Ηράκλεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η κυρία Χουλιάνα Μανουκιάν, η οποία έτσι, είναι η πρόεδρος. Και ακόμα τα δύο ποντιακά, του Αμαρουσίου, του Νίκος Καπετανίδης, έτσι και της Μεταμόρφωσης, ο Εύξενος Πόντος. Δηλαδή, ποντιακά να τρελαίνεσαι. Οι Αρμένοι να, μην ξέρεις, να πετάς ψηλά. Και να σας πω να πω κάτι. Για να τώρα μην ξεχνάμε, επειδή και οι δύο κυρίες αναφερθήκατε στα 100 χρόνια, θέλω να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό σε μια δύσκολη εθνική περίοδο για τη χώρα μας ότι γίνεται η αναβίωση όλων αυτών των γεγονότων που πολλές φορές εγώ είναι πολύ συγκινητικό όταν ακούς και περιγράφουν και άνθρωποι τι ακριβώς έζησαν να σου πω εκείνη ότι η μου, την περίοδο. Μου ήρθε το 22 από τις πρώτες φουρνιές που ήρθαν με τη μαμά μου μωρό στα χέρια και τους πήγαν στην Κέρκυρα και τους αδειάσαν εκεί πέρα κάπου. Περάσαν πάρα πολύ άσχημα στην αρχή αυτοί οι άνθρωποι. Η γιαγιά μου, να σκεφτείς, δεν ήξερε ελληνικά καλά να μιλάει. Γιατί? Γιατί ήταν από αυτούς τα άδανα της Μικράς Ασίας, όπου τους είχαν πει ότι θα διαλέξετε ή γλώσσα ή θρησκεία. Και διαλέξαν τη θρησκεία φυσικά. Και η γιαγιά μου μας έλεγε: Παιδί, πονάει η γιαγιά, κεφάλι. Δηλαδή δεν τα ήξερε καλά τα ελληνικά. Δεν τη θυμάμαι ποτέ. Δεν μιλούσε ελληνικά καλά. Έχουν βασανιστεί πάρα πολύ αυτοί οι Έλληνες. Βέβαια, ο παππούς μου ήταν Χριστοφίδης Κύπριος. Αλλά τα έχω ζήσει, έχω ακούσει τόσα πολλά από, από τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου, βέβαια, από το Ιόνιο, από τη Λευκάδα. Αλλά υπέφεραν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, από τη γιαγιά, για τη μαμά μου, εντάξει, τα βρήκε όλα καλύτερα. Και στις παραστάσεις του Ηρακλείου είχατε τέτοιες περιγραφές, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και ακόμα δύο σχολεία τα οποία συμμετείχαν και που έγινε, τι να σας πω, το μεγάλο μας τσίρκο, το καμπανέλι με τα σύγχρονα εκπαιδευτήρια Μάνεση. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία δουλειά. Θυμάσαι, και... το είχε ανεβάσει ο Καζάκος με την ναι, Καρέζη. Από τότε λοιπόν, γιατί έχω δει κι άλλα, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, όπως μου άρεσε και το τέταρτο λύκειο, που ανέβασε μπαμπάδες με ρούμι. Δηλαδή είχαμε πολλά τέτοια. Δηλαδή μπράβο. Έχουμε και το σήμερα, όχι μόνο. Τώρα εγώ έχω να ρωτήσω κάτι από περιέργεια. Τα επειδή είμαι ηθοποιός, ναι. Πόσο μπορεί να συμμετέχεις όταν γίνονται παραστάσεις στα σχολεία, πόσο μέσα μπαίνεις σε αυτή την παράσταση εσύ ίδια. Δηλαδή πώς τα υποστηρίζεις και όλες... Ό,τι μου ζητήσουν. Ως παράσταση, ως σκηνικό, ως διάλογοι, όλο αυτό... Ως σκηνοθέτης δηλαδή. Ό,τι μου ζητήσουν. Σκηνοθετώ. Σκηνοθετή. Ναι, τα παιδιά. Ναι. Όχι. Στο δικό μου. Στο δικό της, γι' αυτό το είπα τώρα, γιατί ξέρω έχει το δικό της θέατρο, σωστά. Ναι, ναι, βέβαια παίζει ρόλο. Να το πούμε όμως ποιο είναι. Ναι, ναι. Το θέατρο. Το θέατρο Ελεύθερη Έκφραση έχω, που είναι εκεί, Στάση Καλλιφρόνα, το ξεκίνησα 2000. Και τώρα με το, όλα αυτά τα lockdown, ας πούμε, δεν. Θα τώρα, το 11 Νοεμβρίου ξεκινάω. Μπράβο. Με μια παράσταση. Ποια? Που είναι πολύ, νομίζω, το θέμα επίκαιρο. Του Γιάννη του Κωνσταράτου, συγγραφέα, νέος συγγραφέας. Mm-hmm. Το θέμα λέγεται «Εις το όνομα του πατρός» και το θέμα είναι η κακοποίηση γυναίκας και παιδιού. Αυτό είναι πολύ τώρα, σημαντικό και έτσι, μπράβο. Κακοποίηση γυναίκας και παιδιού. Και παίζουν πρωταγωνιστή ο Γιώργος ο Πασάκος, ο Γιάννης ο Κωνσταράς. Και εγώ έχω κάποιο ρόλο οπωσδήποτε, εκεί. Δεν, είμαι, ναι, ναι, δεν έχω τον πρωταγωνιστικό. Αλλά είσαι ναι, όμως είναι... ο Χίτσκοκ που περνούσε από τις ταινίες του. Έτσι. Σημασία πω, έχει όμως ότι το θέμα που επιλέγει είναι πολύ δύσκολο. Πολύ, πολύ δύσκολο. Και η σκηνοθεσία, θέλω να πω. Επίκαιρο, η σκηνοθεσία. Είναι της Ειρήνης Κουτσάφτη. Είναι η κόρη σου. Ναι. Α, μάλιστα. Το μήλο κάτω από τη μιλιά, λοιπόν. Να πω μόνο κι εγώ μισό λεπτό. Πάμε στα δικά σου όμως, γιατί έχουμε αφήσει πολύ ωραία σημεία από τα Μενάνδρια. Εγώ θέλω να τα δούμε. Ακριβώς, να πω ότι και εμείς δώσαμε τόπο στα Νιάτα. Είχαμε τα παιδιά από τα Ναύρυτα που παίξανε ένα πολύ ωραίο έργο. Έχουν πάρει, σκέψου να δεις τώρα τι κάνανε. Βρήκανε από ένα. Γκουγκλάρανε, εν πάση περιπτώσει, από την Αμερική που κάποιος μίλησε και είπε τι είναι ο φασισμός. Για να τους κάνει να είναι
το αντίθετο και τα κατάφεραν μια χαρά να μας δώσουν μηνύματα αντιφασισμού και επίσης και στα αναβρυτά, αυτό είναι από τα αναβρυτά, και το κολέγιο Αθηνών έπαιξαν πάλι μαθητές. Πολλοί τους βατράχουν νομίζω. Δηλαδή μιλάμε ότι είχαμε δώσει και εμείς, φέραμε και βεβαίως, φέραμε το Σταβέντο. Είναι ωραία η παράσταση αυτή το βατράχουν. Ναι. Την είχαν φέρει και σε εμάς το Ηράκλειο. Ναι, είδες τι... Είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις. Είναι ωραία. Ναι. Και ξέρετε κάτι, αυτό που είναι το πολύ έτσι ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά όταν τους δώσεις κίνητρα συμμετέχουν και όχι μόνο συμμετέχουν, διαμορφώνουν, μπορώ να πω, και στάση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που βλέπουμε τα φαινόμενα που υπάρχουν βίας και μέσα στο χώρο των σχολείων. Ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουμε ζήσει και έχουμε ακούσει πράγματα τραγικά. Δεν θα πάω όμως αυτά, γιατί θα χαθώ και θέλω να πάω. Θα χαθώ ενώ με τα αυτά θέματα αυτά, ειδικά με την παράσταση και όλα αυτά, θα φύγω. Τι να σου πω για τους δρόμους της Σμύρνης, όπου έχουμε αυτή τη βιολονίστρια την καταπληκτική. Εγώ θέλω να πάω σε ένα καταπληκτικό βίντεο που έχω με την Ρεμπούτσικα στη Σμύρνη. Αυτό ακριβώς. Εδώ. Πάμε να το δούμε έτσι πολύ γρήγορα. Τι χάσαμε. Πού είσαι, Βανδία μας. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε πολλούς χορηγούς. Τη βλέπουμε όμως τώρα. Α, ωραία. Ας τη δούμε. Θα την ακούσουμε κιόλας. Δεν θα την ακούσουμε. Καλά. Άλλο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολλούς χορηγούς. Αυτή τη φορά καταφέραμε να έχουμε περίπου 40 χορηγούς και ήταν πολύ σημαντικό. Και ποιοι δεν ήταν χορηγοί μας. Μέχρι που καταφέραμε, σκέφτηκα δηλαδή, κάποιοι που είχαν ξενοδοχεία μεγάλα, όπως το Καστρί, όπως το ΣΕΙ, όπως κάποια άλλα εκεί στην Κηφισιά, μας δώσανε, ας πούμε, μας κάνανε γεύματα για τους καλλιτέχνες, για τους ρεστοράν της Κηφισιάς. Βλέπουμε και φωτογραφίες εδώ με... Ναι, με τη Ρεμπούτσικα. Ναι. Αυτό, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αέρα μας έδωσε για να μπορούμε να πάρουμε τους καλλιτέχνες και τους χορηγούς. Πρέπει να σας πω, πρέπει να πω λοιπόν και στις δύο κυρίες, ότι εννοείται ότι είμαστε και εμείς χορηγοί, έτσι. Ναι. Θα είμαστε δίπλα σας σε όλα αυτά. Ναι, μα ήσασταν και στα... ήσασταν και ευχαριστούμε. Και στο ΧΕΜΕ ήσασταν. Φυσικά και εμείς να πω ότι είχαμε για χορηγό επικοινωνία στην ΕΡΤ. Ναι. Και αυτούς να τους ευχαριστήσουμε. Φυσικά. Βέβαια, τον κύριο Ζούλα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες και όλο τον κόσμο που δούλεψε. Πάντως δεν έχουμε τελειώσει όλους... την εκπομπή μας. Όλους τους τομείς του Δήμου. Αντιδημάρχους, οι οποίοι βοήθησαν. Το προσωπικό, το περιβάλλον, το προσωπικό τον αθλητισμό. Κυρία Γκλέση μου, το προσωπικό. Εγώ υποκλίνομαι. Αυτά τα παιδιά δώσαν την ψυχή τους. Από τον πρώτο υπάλληλο μέχρι τον πιο σημαντικό. Να πω το οικονομικό τμήμα. Να πω φυσικά και το γραφείο του τμήματος πολιτισμού. Μα όλοι δουλέψανε πάρα πολύ. Γιατί ναι, μια δουλειά δεν βγαίνει από έναν. Όχι βέβαια. Οργανώνεται από όλο το Δήμο και θερμά το ευχαριστώ. Πρέπει όμως να πω ότι τον πρώτο, μάλλον εσείς οι δύο, είναι που δώσατε το παράδειγμα με τη στάση και με τη συμπεριφορά. Το λέω εγώ γιατί το έχω ως άκουσμα. Ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να σας πλαισιώσουν με αγάπη, εννοείται, να υποστηρίξουν το έργο σας, γιατί ξέρετε κάτι, και σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο το ποιος ηγείται μιας, είτε είναι ο οργανισμός, όπως έτσι είναι η Νίνα Ιβλάχου, πρόεδρος Βικέλα, είτε η Μέρη Γκλέσιος, αντιδήμαρχος πολιτισμού, παίζει σημαντικό ρόλο ποιος είναι εκεί. Εντάξει, να σου πω κάτι. Για μένα, πιο σημαντικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι μπορώ να παράξω εγώ. Εννοώ για το προσωπικό και το Δήμο, πώς υποστηρίζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το προσωπικό κυρίως του Βικέλα. Ήταν εξαιρετικοί όλοι αυτοί οι συνεργάτες. Εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Αυτά τα 20 άτομα που είχα γύρω μου ήταν δηλαδή κάτι το απίστευτο, το πώς κινούνται. Μας ξέφευγε ούτε λεπτομέρεια. Φυσικά, ήμασταν όλοι, σου λέω, μια γροθιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πω ότι είχαμε και τον Πυθικότσι, τον Γρηγόρη, τον Τζούνιο. Δεν πρόλαβα, γιατί είχα πάρα πολλές φωτογραφίες. Εσύ ήθελες να τα πεις όλα. Δεν πρόλαβα, να τις δείξω τι να κάνω. Όλα τα έχουμε εδώ, κυρία Βλάχου. Να πω κάτι που δεν είπα. Ναι. Να επανέλθουμε σε λίγο. Να πάμε λίγο να δούμε αυτό με το. Να δούμε γρήγορα τις φωτογραφίες όλες από τα Μενάνδρια. Εδώ είναι με τον Πυθικότσι και την Άννα. Την Άννα, την αδελφή του. Η Άννα είναι περισσότερο στο να γράφει ποιήση. Εκείνος τραγούδισε πάρα πολύ όμορφα του πατέρα του τραγούδια. Ήταν μια πλατεία γεμάτη, γεμάτη. Πρέπει να ήταν και
και 600 και 700 άτομα που τους άκουσαν εκείνο το βράδυ. Ήταν μια υπέροχη νύχτα. Έχουμε νομίζω και τις φωτογραφίες πάρα πολύ, έτσι να πάμε γρήγορα. Αυτό είναι από το έθριο, ναι. Στα Μενάνδρια. Έχουμε έχουμε και άλλες παραστάσεις που δώσατε. Αφού δώσαμε 53, δεν θα ναι, έχετε. Έχουμε πάρα πολλές να πω. Να πάμε. Θέλω να πω κάτι. Παρέλειψα να πω το όνομα ενός ηθοποιού, μουσικού, ο οποίος είναι στην παράσταση στο όνομα του πατρός και είναι ο Δημήτρης ο Τσάρνος. Βεβαίως. Ξέχασα το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή. Και πολύ γνωστός και πολύ αξιόλογος, το ξέρω κι εγώ. Κρίμα. Πάμε να δούμε τους συμπέθερους από τα Τύρανα. Α, καλά, εκεί παιδιά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να φεύγουν οι άνθρωποι και να μας λένε «Σας ευχαριστούμε, δεν έχουμε ξαναγελάσει ποτέ τόσο στη ζωή μας, δεν έχουμε ξαναγελάσει». Και πράγματι, είναι σπαρταρή. Αυτή η Ελισάβετ... Να είναι καταπληκτική. Εγώ το είδα στην τηλεόραση, δεν... να πω δεν πρόλαβα να πάω στο θέατρο. Δεν υπάρχει, μα στην τηλεόραση το βλέπει σαν σύριαλ. Εκεί είναι αυτοτελές, ζωντανό. Είναι ζωντανό. Και αυτοτελές. Οι ατάκες είναι κάτι το... Ξέρεις, είναι αυτό το φοβερό δίδυμο. Το δίδυμο, πες το. Το δίδυμο, Δεν το θυμάμαι από τα ονόματα. Δεν το θυμάσαι το δίδυμο. Ρέπας Παπαθανασίου. Ακριβώς, Ρέπας Παπαθανασίου, φόβε. Το φοβερό δίδυμο που έχει γράψει αυτό το έργο, το οποίο παίζεται, παιδιά, από το 2008. Και συνέχεια, ξέρεις, μπαίνουν κάτι καινούριο, αλλάζουν και λίγο τα πρόσωπα, αλλά η Ελισάβετ είναι εκεί, βράχος του Γιβραλτάρ. Είναι κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή, το πώς γελάς, το πώς τα λένε, το πώς τα παραφέρουν. Βλέπεις τη ζωή σου απέναντι. Είχαμε και τους Charms, όπου έγινε ένας χαμός, γιατί μας θύμισαν τα νιάτα μας, τα παιδικά μας χρόνια. Και ήταν υπέροχοι. Έχουμε τη φωτογραφία από τους Charms. Έγινε και με αυτούς. Κατεβήκαμε όλοι και χορεύαμε, παιδί μου, στην πίστα. Charms. Ακόμα και εγώ που έχω και το πόδι μου και δεν μπορούσα να το περάσω κιόλας. Και εκεί χορεύαμε όλοι μαζί με τους Charms. Εγώ νομίζω. Ο Σταβέντο. Και εκεί έχουμε τη φωτογραφία από το Σταβέντο. Και αυτός πολύ καλός. Εξαιρετικός. Ποιο να σου πω. Να τη φωτογραφία. Τους φίλους του Καζαντζίδη. Ναι. Τους φίλους του Καζαντζίδη που έγινε ένα σύλλογος με κάποιους ανθρώπους που είναι από την κάτω μεριά της Κηφισιάς, εκεί που είναι οι εργατικές, και είναι οι άνθρωποι του Μόχθου. Ο ένας ήταν διευθυντής στο τεχνικό μας επιτελείο παλιά, ο άλλος είναι ο υδραυλικός, ο άλλος... αλλά έχουν υπέροχες φωνές. Και τραγουδήσανε καταπληκτικά. Για να προλάβω να δείξω τα αρχοντικά. Α, ναι. Γιατί είναι και αυτό. Περνάει η ώρα. Ναι, περνάει. Θα ξανάρθετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Σε μία ώρα δεν χρόνο, γιατί τρέχουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Σαν τυραμόλες. Μέρη μου. Μάλιστα. Να πάμε σε αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Αυτό, ολοκληρώθηκε όλο αυτό. Να δούμε τι πρόκειται να κάνετε το επόμενο διάστημα. Υπάρχει προγραμματισμός που δεν μπορώ να τον αναγγείλω ακόμα, να πω κάτι. Για πριν από τις γιορτές, μετά 28 Οκτωβρίου, αυτά. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Και προετοιμαζόμαστε για Χριστούγεννα. Έχεις και την παρέλαση, δηλαδή. Εννοείται. Χωρίς παρέλαση ζούμε. Όχι, λέμε εδώ κάτι. Κοιτάξτε, απαιτείται κι αυτό. Τι λες τώρα, εννοείται. Αλλά εγώ ευτυχώς φέτος δεν έχω την παρέλαση, γιατί πέρσι ήμουν αντιδήμαρχος δημοσίων σχέσεων και είχα την παρέλαση. Είναι πολύ μεγάλη βαβούρα. Αλλά είναι και αντιδήμαρχος δημοσίων σχέσεων. Α, έχεις σκεφτεί. Όπως και εγώ είμαι και εσωτερικού τουρισμού. Του τουρισμού. Γιατί όπως ξέρεις, εκεί έχουμε τα αρχοντικά, όπως λες. Θα τα δούμε τα αρχοντικά. Μισό λεπτό. Θα ήταν παράληψη, γιατί όπως είπες και εσύ, να μην αναφέρω την Ηλέκτρα, μια φοβερή παράσταση του Σοφοκλή. Που ήταν από το Ερασιτεχνικό Θέατρο της Δροσιάς, που σκηνοθέτης είναι η γνωστή κυρία Έλντα Φλέγκα. Ήταν μια παράσταση, παιδιά, που νόμιζες ότι είσαι στην Επίδαυρο τουλάχιστον. Δεν υπήρχε δηλαδή ερασιτέχνη, το οποίο δεν το πιστεύουμε ότι είναι ερασιτέχνη. Όπως και η δική μας, όπως και η δική μας ομάδα. Ναι, όπως και η δική μας ομάδα η ερασιτεχνική, της κυρίας Κικής Αυγουστάτου. Που είμαστε είναι θεατρικό. Πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Εσύ το ξέρεις, μάλιστα έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ναι, 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 το ξέρω. Όπου μάλιστα παίζουν και διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι μέσα. Την είχα ζητήσει να έρθει, αλλά είχα... Ο κύριος, ας πούμε, να πούμε ότι ο δήμαρχός σας... Παίζει. Παίζει και εκείνος, ερασιτεχνικά, όταν βρίσκει χρόνο. Έχει αγάπη. Ναι, όπως και ο κύριος Κουρέπης ερασιτεχνικά. Και είναι καταπληκτικός, δηλαδή... Εκτός από αγάπη να έχουν και ταλέντο, γιατί εγώ να παίξω δεν υπάρχει. Έχουν, όπως και ο Σταύρος ο Ζαπάνης. Η μέρη μου εγώ να παίξω δεν υπάρχει. Σε ένας άλλος συνάδελφος, να πάλι πω κάτι, δεν υπάρχει, άνθρωπος που δεν έχει ταλέντο. Όχι, εγώ δεν στο θέατρο κάτσε, λέω δεν έχω. Για να ναι, ναι, αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει ταλέντο. Αλήθεια. Σε κάτι έχουμε ταλέντο. Σε κάτι και στη σκηνή. Μπορεί να ανεβεί, μπορεί να παίξει, αν κάποιος... του πει κάποια πράγματα και αν το αγαπάει. Να δοκιμάσουμε να ανέβουμε. Ανέβουμε κι εμείς. Να έρθουμε κι εμείς, λοιπόν. Μας παίρνετε.
Βεβαίως. Για εκπαίδευση. Να πούμε, Μέριμ, ότι ετοιμάζεται και το κτήμα Φίξ, έτσι. Δεν ετοιμάζεται. Είναι κάτι που έχει δρομολογηθεί, έχει μπλέξει σε κάποιες γραφειοκρατίες. Νομίζω τις ξεπεράσατε. Από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος, τις είχατε ξεπεράσει. Ναι, μία τις ξεπερνάμε, μία ξαναπέφτω μπροστά μας και φυσικά δεν φταίμε εμείς. Αυτά είναι πάντα από κάποιες άλλες πλευρές που μας έρχονται. Ένα καταπληκτικό κτίριο, υπέροχο, με ιστορία. 27.500 στρέμματα. Mm. Είναι πνεύμονας για όλους, για όλους. Είναι στο παλιό Ηράκλειο. Είναι με το παλιό σπίτι εκεί, το καταπληκτικό σπίτι, το Φίξ, ναι, του Καρόλου Φίξ. Είναι ό,τι ωραιότερο μπορούμε να έχουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι όμορφοι Δήμοι και όλοι που θα έρχονται. Συνθεώ όταν τα πράγματα τελειώσουν. Εμείς έχουμε το δάσος Συγκρού, ας πούμε, ναι, που γυμνιάζει βέβαια με το Μαρούσι και έχουμε και εμείς όμως. Θα είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Εγώ όταν είχα το Δήμαρχο εδώ και μας το είχε παρουσιάσει. Και πολιτισμού βεβαίως. Ήταν ένας χώρος πολιτισμού και ο Δήμαρχος σου και εσένα είναι πολύ δραστήριος. Πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι Δήμαρχοι θέλουν να κάνουν έργο. Έτσι. Γιατί και το πιστεύω, δηλαδή δεν το λέω το κάνουμε μόνο προεκλογικά. Όχι, παιδί μου, το έχω πει προεκλογικά, είναι τώρα. Μπράβο. Μέσα στην καρδιά τους είναι. Αγάπη. Είναι αγάπη, είναι έρωτας. Έτσι. Θα έλα, το βάλω. Πιάσε κόκκινο. Έχω κόκκινο. Η φλοκ, η φλικ, περίμενε. Ό,τι θέλει, δεν θα τσακωθούμε. Κοίτα, μετά από τόσα χρόνια δεν θα τσακωθούμε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και οι δύο και μιας μεγάλης οργάνωσης πρόεδροι, έτσι. Α, ναι, εγώ είμαι πρόεδρος Παναθηναϊκής Κηφισιάς και η κυρία Βρίνα είναι πρόεδρος Παναθηναϊκής Χαλανδρίου. Αγίας Παρασκευής. Μια μεγάλη γυναική οργάνωση, με μια δυναμική γυναίκα πρόεδρο. Και έρθει και το Χαλάνδρι σε Μαρία Γιαννήρη. Η κυρία Γιαννήρη, ναι. Η οποία κάνει εξαιρετικό έργο και τώρα μάλιστα έκαναν αυτή τη φοβερή συναυλία στο Ηρώδιο. Που ήταν sold out με το Σπανουδάκι. Καταπληκτικό. Πολύ καλά πράγματα. Οπότε θέλω να πάω στα αρχοντικά. Πάμε στα αρχοντικά. Πάω στα αρχοντικά γιατί τα αρχοντικά της Κηφισιάς. Α, να πω όμως και για την κυρία Πηγή Λυκούδη που επίσης παρουσίασε την φοβερή Πηγή Λυκούδη, η οποία είναι μια γυναίκα που γράφει μουσική και παρουσιάζει και μας έκανε μια πολύ ωραία συναυλία και εκείνη. Πάμε στα αρχοντικά όμως. Ναι, ναι, πάμε. Ούσης πάση αρχή Παυσάτο, μετά τώρα ο Δήμαρχος. Πριν όμως να συμπληρώσω ότι λίγο πριν από την πανδημία ήμουν εγώ υπεύθυνη, προηγουμένως ήταν η κυρία Ζέτη Κασιμάτη και τώρα ήμουν εγώ. Κάναμε πάρα πολύ ωραία επίσης επίσκεψη, μας βοήθησε και εκείνη και πήγαμε, αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή μόλις αναρτούμε
το ότι ποιος θέλει, μέσα σε μία ώρα κλείνουμε 300 άτομα. Δεν προλαβαίνουμε από όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι επισκέψεις εκεί. Έχουμε βλέπουμε εικόνες από τα αρχοντικά. Είναι αρχιτέκτονες, είναι τα, όπως ξέρεις, τα κτίρια των Τσίλερ και τα λοιπά. Είναι, του Τσίλερ και τα λοιπά. Είναι καταπληκτική. Η εκκλησία αυτή τώρα που είδες εκεί πέρα, της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, είναι 2 αιώνων, 3 αιώνων. Είναι καταπληκτική. Κοίτα, 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 κοίτα. Δεν μιλάω καθόλου. Είναι απίστευτο. Και χάρη στην ευγένεια βέβαια των ιδιοκτητών, οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να μπούμε μέσα, γιατί δεν είναι δικά μας βέβαια τα κτίρια αυτά, αλλά ανήκουν στο Δήμο μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι ένας εσωτερικός τουρισμός καταπληκτικός. Νίνα μου, να πω ότι είναι από τις πιο ωραίες επισκέψεις που μπορεί να κάνει κάποιος. Έτσι. Να πάω στη μέρη μας, η οποία είμαστε, έχουμε 30 δεύτερα. Έτσι μόνο. Μόνο. Δεν θα πεις για τον κύριο Κρυμιζή που έχουμε, τον αστροφυσικό μας, στις 19 Νοεμβρίου. Πάμε στην κυρία, στη μέρη μας, να πούμε το μήνυμά σου. Ναι. Για τον πολιτισμό. Για τον πολιτισμό. Ότι είναι, όπως είπα και στην αρχή, είναι και για μένα προσωπικά στάση ζωής και πιστεύω ότι είναι και το φάρμακο για την ψυχική υγεία όλων μας. Σε ευχαριστώ. Και εγώ να πω ότι μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι το λίκνο του πολιτισμού και οφείλουμε ως Έλληνες να τον υπερασπιζόμαστε σε κάθε μετερίζει από όπου βρισκόμαστε. Να σας ευχαριστήσω. Ήταν μια υπέροχη εκπομπή. Θερμά ευχαριστώ και τις δυο σας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ. Λες, ε. Για να πούμε και το λίγο πριν το Πάσχα. Όχι, εκεί καλά, στα Χριστούγεννα εντάξει, που θα έχετε τις εκδηλώσεις και όλες τις δράσεις. Okay, να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν σήμερα κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.